Σύνοδο στις αρχές Σεπτεμβρίου θα συγκαλέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προκειμένου να συζητηθούν οι πιθανές θεραπείες και τα εμβόλια για την αντιμετώπιση του ξεσπάσματος του ιού έμπολα στη Δυτική Αφρική. Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στη Γενέβη και θα επικεντρωθούν στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των πειραματικών φαρμάκων και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επιταχυνθούν οι κλινικές δοκιμές. Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό. Μία έγκυος γυναίκα ήταν το πρώτο θύμα αιμορραγικού πυρετού άγνωστης προέλευσης, ενώ άλλοι 12 άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή μαζί της πέθαναν επίσης. Η επιδημία που μαστίζει τη Δυτική Αφρική είναι η πιο θανατηφόρα στην ιστορία, με τουλάχιστον 1.350 νεκρούς. Ένας Αμερικανός γιατρός και μία Αμερικανίδα ιεραπόστολος που προσβλήθηκαν από τον ιό ενώ φρόντιζαν ασθενείς, ανάρρωσαν χάρη στην πειραματική θεραπεία στην οποία υπευλήθησαν. Ο Κεν Μπράντλι και η Νάνση Ράιτμπολ έλαβαν το πειραματικό φάρμακο ZMAP, το οποίο έχει χορηγηθεί σε ελάχιστους ασθενείς μέχρι στιγμής. Νοσηλεύτηκαν σε καραντίνα σε ειδική πτέρυγα σε νοσοκομείο της Ατλάντα μετά την αεροδιακομιδή τους από τη Λιβερία.